Κύριε αδερφή, τον ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτό το βραδινό. Και εγώ με τη σειρά μου θα διαβάσω και εγώ στον Ιωάννη, κεφάλαιο 12. Είναι στη σελίδα 949 από την αρχή. Ιωταβήτα, κεφάλαιο 12. Ο Ιησούς λοιπόν προ εξ ημερών του Πάσχα ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος, ο αποθανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Και έκαμεν εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήταν εις εκ των συγκαθημένων μετ' αυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου, καθαράς πολύτιμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ώστις έμελε να παραδώσει αυτόν. Διατί τούτο το μύρον δεν επωλήθη 300 δινάρια και δόθη εις τους φτωχούς? Είπε δε τούτο, ουχή διότι έμελε αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήταν κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον και βάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού με φύλαξε αυτό. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θυμών, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήλθον ουχή δια τον Ιησούν μόνον, αλλά δια να είδωση και τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Συνεβουλεύθησαν δε οι αρχιερείς για να θανατώσωσι και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτών υπήγαινον και επίστευον εις τον Ιησούν. Αμήν, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο για το λόγο του. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αδερφοί, βλέπουμε ότι ο Κύριος ανέστησε τον Λάζαρο έπειτα από 4 μέρες που ήταν νεκρός ο Λάζαρος και λέγει η Μάρθα, εξεύω ότι θέλει ότι αναστηθεί την Ανάσταση εν τη εσχάτη ημέρα, στο 24 και 25 λέει, στο προηγούμενο κεφάλαιο, δίπλα σελίδα. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, αδερφοί. Γιατί ο Λάζαρος ήταν νεκρός και ο Κύριος τον ανέστησε. Μου κάνει εντύπωση πως οι αρχιερείς τον έβλεπα αυτό το θαυμάσιο που γίνεται εκείνη τη στιγμή με την Ανάσταση του Λαζάρου και ζήλευαν. Γιατί το κάνει αυτός, πώς μπορεί και το κάνει αυτός? Δύνατα το κάνει αυτός, ποιος είναι αυτός που ανασταίνει νεκρούς? Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει στο 47, πάλι στο δίπλα αδερφή, νεκρότησαν λέει λοιπόν συνέδριον λέει, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι. Έγινε ένα μεγάλο συνέδριο από τους αρχιερείς και τους φαρισαίους και έλεγον λέει, τι να κάνουμε λέει, τι να κάνουμε, διότι αυτός ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάρα πολλά θαύματα κάνει αυτός ο άνθρωπος και πιστεύουν σε αυτόν αντί σε εμάς. Αντί σε εμάς τους διδασκάλους, αντί σε εμάς που έχουμε το λόγο, εμείς που είμαστε οι πιστοί, που πηγαίνουμε στην εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός με ένα λόγο του, με ένα αγγίγμα του, θεραπεύονται, ανασταίνονται. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Και λέει μετά στο 53 από κάτω, από εκείνης λοιπόν της ημέρας συνεβουλεύθησαν για να θανατώσουν αυτόν. Μετά από το που τελείωσε το συμβούλιο, είχαν βγει απόφαση ότι από εκείνη τη μέρα πρέπει να πιάσουμε τον Ιησού Χριστό για να πεθάνει. Γιατί μας κάνει κακό, μας κάνει μεγάλη ζημιά. Φεύγουν από εμάς οι άνθρωποι, πηγαίνουν σε αυτόν, πιστεύουν σε αυτόν. Αλλά αυτός έχει λόγια για ζωή σε αιωνίου, αδερφιέ. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τα λόγια. Για αυτά τα λόγια, αδερφοί, που βλέπω μέσα στην Αγία Γραφή και μας οδηγούν. Το πώς εγώ πρέπει να πηγαίνω στον Κύριο, τι πρέπει να κάνω για τον Κύριο, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στο 57, είχον δε δώσει προς τα γην και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, εάν τις μάθει που είναι, να μηνύσει, λέει, για να πιάσω σε αυτόν. Είπανε και στους υπόλοιπους, ότι αν δείτε που πηγαίνει αυτός, τι κάνει αυτός, να μας πείτε γρήγορα να πάμε να τον πιάσουμε, να μην γίνει χειρότερο. Το κακό να μην γίνει παραπάνω κακότερο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν έχει φόβο.
Γιατί γι' αυτό ήρθε στη γη. Ήρθε για να σώσει. Ήρθε για να υπηρετήσει εμάς, αδερφοί, να σώσει εμάς από τον κόσμο. Να δούμε καθαρά πλέον μέσα στη ζωή μας. Πώς βλέπουμε καθαρά τον Ιησού Χριστό? Βλέπουμε τον Κύριο στη ζωή μας, αδερφοί. Και ο Ιησούς λοιπόν προ έξι ημερών του Πάσχα ήρθεν εις Βηθανίαν, όπου είτε ο Λάζαρος, ο αποθανών. Και έξι μέρες πριν το Πάσχα ο Κύριος πηγαίνει στη Βηθανία, διότι τον εκάλεσε, όπως μας φανερώνει ο λόγος, αδερφοί, τον Λάζαρο, και του κάνει, να του κάνει το τραπέζι. Να του πούμε να τον ευχαριστήσει για αυτό που έκανε στη ζωή του, που του ξαναέδωσε ζωή, που του ξαναέδωσε πνοή. Δόξα στον Κύριο, δε. Και λέει, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών και έκαμεν εις αυτόν δείπνον εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων με το αυτού. Ήταν και ο Λάζαρος εκεί που κάλεσε τον Κύριο, και κάποιοι συγκαθήμενοι που ήταν εκεί και οι μαθητές του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Κύριο, να τον ευχαριστήσει. Να του πει, σε ευχαριστώ Κύριε μου για αυτό που έκανε, σε ευχαριστώ. Τότε η Μαρία, λέει, η αδερφή τώρα της Μάρθας, ευχαριστούμε τον Κύριο, λαβούσα μίαν λίτρα μυρού νάρδου καθαράς πολύτιμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού. Και εδώ βλέπουμε μια τέτοια παρόμοια περίπτωση που έγινε και με την άλλη τη Μαρία, που πάλι ο Σιμεών ο Φαρισαίος κάλεσε τον Κύριο. Βλέπουμε μια τέτοια ίδια περίπτωση, και αυτή σπόγγισε με τους τρίχες της τα μαλλιά, με τα μαλλιά του Κυρίου τα πόδια, και η μία και η άλλη ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, ούτε συχάθηκε τα πόδια του Κυρίου, το πώς μπορεί να ήτανε βρώμικα από τόσο δρόμο, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά τι, δεν είδε τίποτα σε αυτό. Είχε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Κύριο για αυτό που έγινε στον αδερφό της. Κύριε, σου δίνω αυτό το μύρο, σου πλένω τα πόδια και σκουπίζουμε τα μαλλιά μου. Δείχνει και αυτό, αδερφή, ταπείνωση, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δείχνει ταπείνωση. Δεν την ενδιέφερε τι θα λέγανε οι άλλοι. Δεν την ενδιέφερε καθόλου. Αυτό είχε στην καρδιά της και αυτό έκανε για τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου, θα μύριζε πάρα πολύ ωραία. Από αυτό το μύρο που ήταν πολύτιμος, και ότι πολύτιμο έδωσε στον Κύριο. Τώρα ερχόμαστε σε μία άλλη περίπτωση. Λέγει λοιπόν, εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας, ο Σίμωνος ο Ισκαριώτης, ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Γιατί τούτο το μύρον δεν επολύθη 300 δινάρια και δόθη στους φτωχούς? Ένας από τους μαθητές, ο Ιούδας, που έμελε και να τον παραδώσει. Σε αυτή την περίπτωση, ένας τρίτος άνθρωπος που δεν τον ενδιέφερε καθόλου αυτό το πράγμα, το τι κάνει μία ψυχή για τον Κύριο, μιλάει. Ένας τρίτος άνθρωπος μιλάει στον Ιησού και σε όλους εκεί πέρα που τον ακούγανε, για ποιο λόγο αυτή η Μαρία δεν έδωσε αυτό το μύρο να πουληθεί για 300 δενάρια και για τους φτωχούς. Τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει αυτή η Μαρία για τον Κύριο? Τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο αδερφός σου για τον Κύριο? Αλλά τι να με νοιάζει τι κάνω εγώ για τον Κύριο? Αδερφοί, τι κάνω εγώ για τον Κύριο? Πώς ευχαριστείται ο Κύριος από μένα? Πώς ευχαριστεί το Κύριος από μένα, αδερφοί? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά λέει, είπε δε τούτο, ουχή διότι έμειλε να αυτόν περί των πτωχών. Ουχή ότι δεν τον ενδιέφερε για τους φτωχούς. Αλλά τι τον ενδιέφερε? Από αυτά τα 300 δινάρια να βγάλω το 10%, το 5%. Πού το ξέρει κάποιος ότι εγώ, επειδή έχω, γιατί λέει ότι, αλλά διότι το κλέπτης και είχε το γλωσσόκομον, είχε το ταμείο, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο, και βάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Αυτός τα κρατούσε. Ήταν υπό ευθύνη του, να πούμε, αδερφοί, μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν υπό ευθύνη του. Αλλά αυτός δεν τον ένοιαζε καθόλου για τους φτωχούς.
ήθελε να βγάλει, ήθελε να βγάλει και αυτός κάτι. Να τσιμπήσω κι εγώ κάτι από το ταμείο, από αυτά τα 400 δινάρια. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, αδερφοί, γιατί ο Κύριος φανερώνει καρδιά, φανερώνει ψυχή, φανερώνει τη σκέψη μας, πώς σκεφτόμαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του εντεφοιασμού μου εφύλαξεν αυτό. Για την ημέρα που ο Κύριος, πάλι οι μαθητές δεν το καταλαβαίνανε αυτό, αδερφοί, πιστεύω ότι εμείς θα το καταλαβαίναμε. Ότι ο Κύριος μιλούσε γιατί, ότι ο Κύριος θα τον πιάσωνε, θα τον σταυρώσωνε και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Για εκείνο τον καιρό το είχε η Μαρία για να πλύνει με το μύρο τα πόδια του Κυρίου. Αλλά αδερφοί, μου κάνει εντύπωση πως κανένας από αυτούς δεν μίλησε. Δεν είπε, Ιούδα, εσένα τι σε νοιάζει ότι κάνει η Μαρία για τον Κύριο. Εσύ να κοιτάξεις αυτό που σου έχει θέσει ο Κύριος, αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος, να το επιμελείς, να το κοιτάξεις και να το δώσεις όντως στους φτωχούς και να μην κοιτάξεις τη τσέπη σου, να μην κοιτάξεις την καρδιά σου. Όπως ακούμε, αδερφοί, η φιλαργυρία, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάλι ο Κύριος, αδερφοί, ήξερε την καρδιά του Ιούδα και δεν είπε ούτε ο Κύριος, αδερφοί, αλλά ήθελε να τον καλύψει, αδερφοί. Τι Κύριο έχουμε, αδερφοί? Έχουμε ένα ζωντανό Θεό που και στα λάθη μας και στα προβλήματά μας και στο πέσιμό μας πάλι αυτός μας προστατεύει, πάλι αυτός μας φυλάει και μας λέει, παιδί μου, δεν πειράζει, εγώ είμαι εκεί. Επέστρεψε εις αυτόν, δες το τι έχεις κάνει λάθος, δες το τι έχω κάνει λάθος για σένα, Κύριε, και να κοιτάξω και να δω, Κύριε, αυτό είναι λάθος που κάνω, συγχώρεσέ με, ελέησέ με, μετανοώ, Κύριέ μου, να έρθω εις αυτόν. Αλλά ο Κύριος τον καλύπτει πάλι τον Ιούδα, τον καλύπτει μέχρι τέλος και το περίμενε μέχρι τέλος. Ήξερε ο Κύριος ότι θα τον προδώσει, αλλά μήπως γίνει κάτι και αλλάξει η καρδιά του. Α, ήταν και προφητευμένο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι τους φτωχούς, λέει, πάντοτε έχετε μέθα αυτόν. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Ο Κύριος ήρθε, μετά 33 χρονών ο Κύριος έφυγε, ευχαριστούμε τον Κύριο, και έγινε αυτό που είπε ο Κύριος, ότι τους φτωχούς πάντοτε τους έχετε με θυμόν. Τους φτωχούς τους βλέπετε, τους έχετε πάντοτε μαζί μας, μαζί σας. Εμένα δεν θα με έχετε όμως, γιατί θα φύγω μια μέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έμαθε, λέει, τότε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί. Μάθανε πάρα πολλοί Ιουδαίοι και όχλος πολλής να πάνε να δούνε τον Κύριο, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στην οικία του Λαζάρου. Είναι στην οικία του Λαζάρου και αποκλείεται να μην το μαθαίνανε και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήλθον, λέει, ουχή για τον Ιησού μόνο, δεν πήγαν μόνο για τον Ιησού Χριστό. Αλλά τι, για ποιο λόγο πήγανε και για άλλο λόγο? Αλλά για να είδωσει και τον Λάζαρον. Τον ανεστημένο Λάζαρο τώρα. Πηγαίνανε και για τον Ιησού, αλλά να δούνε και αυτό το θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός στον Λάζαρο. Γιατί, λέει, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 56, λέει, ζούτουν λοιπόν τον Ιησούν, γιατί οι Ιουδαίοι είχαν πάει στα Ιεροσόλυμα για να καθαρίσουν τους εαυτούς τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ζούτον λοιπόν, λέει, τον Ιησούν και έλεγον προς αλλήλους ιστάμενοι εν το ιερό, τι σας φαίνεται, ότι δεν θέλει έρθει στην εορτή? Περιμένανε αυτοί οι Ιουδαίοι και λέγανε, ο Κύριος δεν θα έρθει στην εορτή του Πάσχα που θα γίνει? Δεν θα έρθει να τον εδούμε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά όποιος άνθρωπος το ζητάει, ο Κύριος πηγαίνει εκεί, αδερφοί. Όποιος άνθρωπος ζητάει με ειλικρινή καρδιά, Κύριε, έλα και σε μένα και στη ζωή μου. Έλα και μέσα στην καρδιά μου να μείνεις. Να βγάλω ρίζες, καλές ρίζες. Ρίζες που να είναι στερεές στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Και πάνω στις ρίζες, αδερφοί, είχα δει μία εικόνα, μία πέτρα. Και πάνω από μία πέτρα να είναι ένα δέντρο και με τις ρίζες της να καλύπτει την πέτρα, αδερφοί, που να έρθει και ο άνεμος, να έρθουν και ο αέρας, να έρθει η βροχή, η φουρτούνα, το δέντρο δεν θα πέσει, γιατί είναι ριζωμένο, είναι στην πέτρα, είναι στον Ιησού Χριστό.
Αυτό θέλει και από εμάς ο Κύριος, αδερφοί. Να ριζωθεί η καρδιά μας στον Ιησού Χριστό. Να ζητήσει η καρδιά μου τον Ιησού Χριστό και να πει: Κύριε, έλα και στη ζωή μου. Έλα ξανά πάλι όπως ήρθες την πρώτη φορά και είδα τα θαυμάσια στη ζωή μου, που έκανες τα θαυμάσια στην ψυχή μου και μου έδειξες το πώς να περιπατήσω, πώς να βλέπω, πώς να προχωράω με σένα, Ιησού Χριστέ. Ο Κύριος, αδερφοί, θέλει πάντα το καλό μας. Και άμα ζητήσω τον Κύριο, ο Κύριος θα έρθει στην καρδιά μας. Ο Κύριος δεν έρχεται και με το ζόρι, αδερφοί, μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην καρδιά σου, αλλά με τη θέλησή μου. Με τη θέλησή μου έρχεται ο Κύριος. Έλα με στην καρδιά μου. Ναι, θα έρθω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτοί περιμένανε. Θα έρθει στην εορτή, δεν θα έρθει. Και τελικά, αδερφοί, ο Κύριος πήγε. Πήγε στην εορτή, αδερφοί. Και λέει, συνεβουλεύθησαν, λέει, δε οι αρχιερείς, πάλι αυτοί οι άνθρωποι, για να θανατώσω συν τώρα και τον Λάζαρο, ναι. Και τον Ιησούν, αλλά και τον Λάζαρον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι πολλοί, λέει, εκ των Ιουδαίων, δι' αυτόν υπήγαινον και επίστευον εις τον Ιησού. Πολλοί από τους Ιουδαίους, αδερφοί, πηγαίνανε για να δούνε τον Λάζαρο και αυτό τους έκανε κακό στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους. Μεγάλο κακό. Που μέσα από τον Λάζαρο, ευχαριστούμε τον Κύριο, πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Μέσα από τον Λάζαρο πιστεύανε στον Ιησού Χριστό. Πώς πιστεύανε? Γιατί βλέπανε το θαύμα που έγινε στη ζωή του Λαζάρου. Βλέπανε αυτό το θαυμάσιο που έγινε, αδερφοί. Και αυτοί οι αρχιερείς είχαν βάλει μες στην καρδιά τους να θανατώσουν και τον Λάζαρον. Δεν έμελε μόνο ο Ιησούς Χριστός, αλλά ήθελαν και τον Λάζαρον. Θέλανε, και βλέπουμε, αδερφοί, και πως ο εχθρός, αδερφοί, όπως είπε και ο αδερφός πριν, ότι κοιτάει να βγάλει έξω, να τον παροτρύνει να φύγει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, από τον Ιησού Χριστό. Από τον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Αυτό που θέλει ο διάβολος, αυτό θέλει να κάνει. Να φύγουμε μακριά του. Να φύγουμε από την ζωή την αιώνια που έχουμε λάβει. Αλλά, αδερφοί, άμα μείνουμε σταθεροί στον Ιησού Χριστό και άμα ζητήσω τον Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά μου για να έρθει, αδερφοί, ο Κύριος θα το κάνει. Θα το κάνει γιατί είναι πιστός, αδερφοί. Είναι πιστός ο Κύριος, αδερφοί, στις υποσχέσεις του. Είναι πιστός στις υποσχέσεις του, αδερφοί, ο Κύριος μας. Γιατί θέλει να μας ευλογήσει και θα το κάνει, αδερφοί. Αρκεί εγώ να μείνω στον Κύριο μέχρι τέλος, αδερφοί. Ο Κύριος μας ευλογεί. Αμήν.